Έτσι, προτέστω. Έχοντας στο πλευρό του την εγκυμονούσα σύζυγό του, ο 37χρονος Ναγίμπ Μπουκέλε ορκίστηκε το Σάββατο νέος πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ. Ο πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ δεσμεύτηκε να θεραπεύσει τη χώρα, την οποία αποκάλεσε ένα άρρωστο παιδί, από τη βία και τη φτώχεια. Η χώρα μας είναι σαν ένα άρρωστο παιδί και όλοι μας πρέπει να τη φροντίσουμε. Όλοι μας πρέπει να μοιραστούμε το πικρό φάρμακο. Να υποφέρουμε λίγο. Να αναλάβουμε μέρος της ευθύνης. Και όλοι μας, σαν αδέλφια, πρέπει να οθήσουμε μπροστά αυτό το παιδί, που είναι η οικογένειά μας, είναι η χώρα μας, είναι το Ελ Σαλβαδόρ. Χιλιάδες υποστηρικτές του Μπουκέλε συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μπάριος της πρωτεύουσας, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του νέου Προέδρου. Ελπίζω ότι θα είναι μια καλύτερη κυβέρνηση που θα κυβερνά για το λαό και όχι για τα κόμματα, όπως είπε ο ίδιος ο Ναγίμπ Μπουκέλε στην ομιλία του. Ο Μπουκέλε, που κέρδισε τις περισσότερες ψήφους από όλους τους άλλους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου, κατάφερε να βάλει τέλος στον δικοματισμό που κυριάρχησε στη χώρα για τρεις δεκαετίες. Escuela Militar.